Και μια που είμαστε σε θάλασσα, να πούμε καλοκαίρι έρχεται, ότι μια μεγάλη έρευνα από εταιρεία προφυλακτικών 2000 στο Δείγμα είπε ότι το 52% των ανθρώπων περιμένουν πώς και πώς να πάνε διακοπές για να βελτιωθεί η σεξουαλική του ζωή. Πώς σου φαίνεται αυτό? Το καλοκαίρι είναι μια πιο καλή περίοδος για το ζευγάρι? Ιδανικό σας σκέψη. Πρακτικά δεν ξέρω να λειτουργεί, γιατί ναι, όντως περιμένουμε τις διακοπές, μπας και... Αλλά... Πας και κάμα με τον έρωτα. Πρόσεχε, μωρέ, λέει. Αλλά, λέει, το 60% γυρίζουν απογοητευμένοι. Τίποτα. Τελειωμένοι τίποτα και ο λόγος... Ή λίγα πράγματα. Ή λιγότερα από αυτά που περίμεναν. Τίποτα, ούτε ψιλολόγια. Ήλπιζαν. Το χειμώνα λίγο, εκεί άντε λίγο πιο πολύ. Ένα μη φανταστείς. Τσάμπα η έρευνα δηλαδή της εταιρείας με τα προφυλακτικά. 2000 άτομα. Το χειμώνα τι γινόταν. 2000 άτομα. Λοιπόν, και η αιτία είναι τα τάμπλετ και τα κινητά, παιδιά. Μην τα παίρνετε στις διακοπές. Αλήθεια το λέω, μην τα παίρνετε. Στις δε μικρότερες ηλικίες δεν γίνεται τίποτα. Όλη μέρα θερίζει, θερίζει το τάμπλετ και το κινητό. Τέρμα ο έρωτος. Και άλλοι επιστήμονες, Βρετανία αυτή τη φορά, από πανεπιστήμιο. Ποιο πανεπιστήμιο? Κάναν μια σπουδαία ανακάλυψη. Έξετερ, στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό, πρώτη φορά ένα το ακούω. Πανεπιστήμιο. Μεγάλο πανεπιστήμιο, κάναν μια σπουδαία ανακάλυψη. Υπάρχουν και μικρά. Ναι, υπάρχουν τα μεγαλύτερα, τα μεγάλα, τα πιο μικρά. Αυτά που είναι στην Πατησίου, δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Τα πανεπιστήμια. Τα έχουμε για πλάκα. Γενικά σας διαμερίζω. Ηρεμήστε στη ζωή. Ηρεμήστε, έγινε μια σπουδαία ανακάλυψη. Κάντε, λέει, πολύ σεξ, μεγαλώνει το ανδρικό μόριο. Πες το στα αγόρια σου. Καλά λες. Τι μας νοιάζει με την Κατερίνα. Εμάς, τους νέους. Εσένα δεν σε νοιάζει δηλαδή. Εγώ η αλήθεια είναι με καλυμμένη με αυτή την εποχή. Όποιος έχει πόνο να το... Βέβαια η λεπτομέρεια είναι... Οι γυναίκες την κάνουν την έρευνα. Όχι, παιδιά. Την κάνανε μόνοι τους. Πολύ έξυπνο. Η λεπτομέρεια είναι ότι την κάνανε την έρευνα σε σκαθάρια. Τι είπες? Εντάξει, άμα μεγάλωσε το μόριο του σκαθαριού να ηρεμήσω. Έγινε σε σκαθάρια, τη βγάλανε και λέει ότι γίνεται και στους άνδρες. Ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Έχει το σκαθάρι μόριο, για θα τραλαθώ σήμερα. Κάτι θα έχει αυτό τώρα. Για τα κυβικά του πολύ δυνατό. Τι λέει, ρε παιδί. Όπως ακούς. Για τα κυβικά του σκαθάρι. Εδώ και πέρα θα σε φωνάζω σκαθάρι. Το σκαθάρι. Το σκαθάρι της Volkswagen αυτό εννοείς. Τα κυβικά, γιατί και κυβικά μιλάει. Φοβερή, το σκαθάρι είναι πολύ προσοντούχο. Βγήκε το ροντέο μου χαμηλά. Να το, για να μην ξεχνιόμαστε, εκδίδυνος και σήμερα. Καλά που μου το θυμήσατε. Βγήκε κάτω.